Επομένως Παναγιώτης. Με 229 ναι, 64 όχι, 6 παρών και 1 απουσία, εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων τα προαπαιτούμενα μέτρα για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της Ελλάδας με στόχο να εγκριθεί ένα νέο πακέτο στήριξης. Μεταξύ αυτών που ψήφισαν όχι είναι η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, η Αγλαία Κυρίτση, η Νάντια Βαλαβάνη, ο Δημήτρης Στρατούλης, ο Κώστας Ίσυχος και ο Δημήτρης Κοδέλας. Συνολικά 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν όχι και 6 ψήφισαν παρόν. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η συμφωνία είναι πολύ δύσκολη. Ανέλαβε μάλιστα πλήρως τις ευθύνες που του αναλογούν.